Αυτό, μην χαλάσει το μακιγιάζ. Λοιπόν, έτσι όπως είμαστε εδώ, όλοι μαζεμένοι, αγαπημένοι, μια ωραία παρέα, κανονική, αληθινή. Θα ευχαριστήσω και εσάς, όπως με τη σειρά-σειρά και όλους τους άλλους που είναι από πίσω. Και ξέρουν πολύ καλά πόσο με έχουν στηρίξει και με έχουν αγαπήσει. Και πραγματικά το είχα πολύ ανάγκη σε μια χρονιά πάρα πολύ δύσκολη, όχι μόνο για μένα, για την ανθρωπότητα, παιδιά. Περάσαμε πολύ δύσκολα. Υπάρχει κορονοϊός, υπάρχουν δύσκολες καταστάσεις. Όλοι οι άνθρωποι περνάμε δύσκολα, όλοι οι άνθρωποι κάποιες φορές είμαστε χαρούμενοι, κάποιες φορές κλαίμε, κάποιες φορές ερωτευόμαστε, κάποιες φορές χωρίζουμε, κάποιες φορές χάνουμε ανθρώπους από τη ζωή μας, λόγω των καταστάσεων ή και πολύ πολύ χειρότερων και κακών συνθήκων. Ήταν και αυτή μια χρονιά έτσι για μένα, όπως είναι και για όλο τον κόσμο. Και πραγματικά είμαι πάρα πολύ τυχερή, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που ήσασταν δίπλα μου, που με δεχτήκατε χωρίς καμία εμπειρία, χωρίς καμία παρακαταθήκη, κανένα βιογραφικό. Σταθήκατε στο πλευρό μου, όχι, είναι πολύ σημαντικό. Σταθήκατε στο πλευρό μου με αγάπη, με χαρά. Ήσασταν κάθε μέρα εκεί, ακόμα και όταν δεν ήξερα και ρώταγα ένα εκατομμύριο πράγματα. Όταν με βλέπατε να είμαι χαρούμενη ή στεναχωρημένη, ποτέ δεν με εκθέσατε, ποτέ δεν με στεναχωρήσατε και οφείλω να σας το πω. Ξέρουμε όλοι πολύ καλά πώς ήταν τη χρονιά, νομίζω έχει αποτυπωθεί και πάνω στο σώμα μου. Πολλές φορές οι άνθρωποι το περνάμε δύσκολα, σωματοποιούμε καταστάσεις, το παθαίνουμε όλοι, το ζούμε όλοι. Κάποιες φορές παίρνουμε μερικά κιλά και μας λένε ότι είμαστε έγκυες. Άλλες φορές χάνουμε και ίσως να έχουμε ανορεξία. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι έχουμε αγωνία, έχουμε άγχος, έχουμε αγάπη, προσπαθούμε, αλλά έχουμε ανθρώπους δίπλα μας που αντί να μας δίνουν την πλάτη στα δύσκολα, μας κρατάνε από το χέρι. Και εμένα με κρατήσατε. Και εσείς και ο Παναγής μας, που μπορεί να μην είναι τώρα εδώ, αλλά τον αγαπάμε πάρα πολύ. Διαφημίσεις!